Ένα ακόμη περιστατικό τραυματισμού κυνηγού από συγκυνηγό του σημειώθηκε στην περιοχή της Καρδίτσας. Αυτή τη φορά το περιστατικό σημειώθηκε στο Πευκόφυτο του Δήμου Μουζακίου σε παρέα τριών κυνηγών. Κάποια στιγμή ο ένας κυνηγός πυροβόλησε κατά λάθος τον συγκυνηγό του, με αποτέλεσμα τα σκάγια του όπλου να τον τραυματίσουν αρκετά σοβαρά στην ομοπλάτη. Ο δράστης μετά την πράξη του εξαφανίστηκε, προφανώς για να γλιτώσει τη διαδικασία του αυτοφόρου, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Να θυμίσουμε πως φέτος στην περιοχή της Καρδίτσας είναι το τρίτο περιστατικό που σημειώνεται, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ένα εκ των τριών ήταν θανατηφόρο. Θέλουμε να επισημάνουμε σε όλα τα μέλη μας ότι είναι πρωταρχική σημασία η αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά τη διάρκεια της θύρας. Συγκεκριμένα, τόσο στο κυνήγι του αγριόχειρου, του λαγού, της μπεκάτσας και του ορτυπιού είναι απαραίτητη, είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία η χρήση του πορτοκαλί γυλαίκου που μπορεί, πέρα από τον νόμο, στην κυριολεξία να σώσει μια ανθρώπινη ζωή. Θα πρόσθετα και κάποιου καπέλου πορτοκαλί ή κόκκινου χρώματος. Είναι σημαντικό οι κυνηγοί μας να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που διέπουν το κυνήγι και στη μεταφορά των όπλων τους και στη φύλαξή τους, να διαθέτουν φαρμακείο στο αυτοκίνητο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά και ατομικά, ατομικό φαρμακείο μαζί τους, και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να πυροβολούν μόνο όταν έχουν έναν καθαρό, ευδιάκριτο στόχο απέναντί τους, μέσα στα όρια του βεληνικού του όπλου τους.